Όσον αφορά το γιατί δεν μπήκε ο Φορτούνης, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μια απλή κίνηση του προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά είναι μια έξυπνη κίνηση του Μαρινάκη και του επιτελείου του. Γιατί σου λέει, εγώ θέλω το Φορτούνη να τον πουλήσω. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω το Φορτούνη να τον πουλήσω και με πολύ μεγάλο ποσό. Για ποιο λόγο να χαλάσω την καλή του εικόνα, πιθανολογώντας τι θα με επιδείξει η Bayern και ο Φορτούνης θα χάσει και θα χαθεί μέσα στο σύνολο. Σου λέει, ας βάλω ένα τρίτο χαφ αμυντικό. Ας παίξω με τα εξτρέμ και το εννιάρι και δεν παίζω με δεκάρι το Φορτούνη. Επίσης, φάνηκε ότι δεν υπολόγιζε στο αμυντικό παιχνίδι του Φορτούνη ο προπονητής του Ολυμπιακού. Οπότε σου λέει, μου είναι άχρηστος. Και το βάζει όταν παίζει η ομάδα με 10 παίκτες οι αντίπαλοι, το βάζει σε καλό σημείο. Δεν νομίζω ότι ο Φορτούνης ήταν το πρόβλημα στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε τόσο πολύ κακή παρουσία στο χώρο του κέντρου και της μεγάλης του περιοχής. Όσο για τον Σαλίνο, σίγουρα θα μπορούσε να ξεκινήσει στη θέση του Καμπιάσο, γιατί αν πούμε ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού έκανε ένα λάθος, είναι ότι βάζεις μετά από μήνες τον Καμπιάσο σε ένα μάτς υψηλού ρυθμού με πολύ ποιοτικό αντίπαλο, οπότε δεν είναι και ότι το καλύτερο, όπως πιστεύω ότι θα την πάθαινε και ο Εσχέν στη Λεωφόρο. Θα τον πηδούσε ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό έτσι όπως είναι διδαστημένο, θεωρητικά τώρα μιλάμε. Δεν είναι αυτοί οι παίκτες να μπαίνουν σε τέτοια μάτς, τους βάζει σε πιο μικρά μάτς, σε πιο λίγα λεπτά. Δίκαιο το αποτέλεσμα, ευχαριστημένοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού που μου βγήκαν στο ραδιόφωνο για το 4-0. Δηλαδή, σου λέει καλό είναι 4-0, δεν είναι και 6-0, δεν είναι και 7-0, θα μπορούσε να είναι, και από μέσα τους είπαν και ευχαριστώ στην Bayern, η οποία δεν μας είδε ρατσιστικά και ποδοσφαιρικά έκανε κάτι λογικό. Όταν έχεις να παίξεις 100 παιχνίδια το χρόνο και έχεις 3-0 τον Ολυμπιακό στο 25 λεπτό, δεν το σκοτώνεις. Το βάζεις ένα γκολ ακόμα και τελειώνει. Αυτά.